Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, που μας μάζεψε άλλη μια φορά στο σπίτι του Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε η οικογένεια του Θεού, αγαπητά αδέρφια. Και χαιρόμαστε γιατί σήμερα δεχτήκαμε άλλη μια φορά την πρόσκληση του ουράνιου Πατέρα να έρθουμε και να κάτσουμε όλοι γύρω από την τράπεζά του και ο Κύριος να δώσει τον καθένα από εμάς αυτό που αυτός βλέπουμε στην καρδιά μας ότι έχουμε ανάγκη. Δόξα στον Θεό. Χαιρόμαστε έτσι που σας βλέπουμε άλλη μια φορά, αγαπητά μας αδέρφια. Δόξα στον Θεό. Αισθανόμαστε πραγματικά μια εκκλησία με όλα τα αδέρφια. Δόξα στον Θεό. Και εμείς από αυτή την εκκλησία ξεκινήσαμε. Δόξα στον Θεό. Και έχουμε ωραίες αναμνήσεις και ευλογημένες εμπειρίες με τα αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα, αγαπητά αδέρφια, σήμερα να μας μιλήσει ο Κύριος και να ανοίξει την καρδιά μας και να μας μιλήσει για την πίστη. Δόξα στον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο, να ξεκινήσω από ένα εδάφιο από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στη σελίδα 958 από το Κάπα κεφάλαιο και το 30 εδάφιο. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Κάπα 30, 958. Δόξα στον Θεό. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι και γραμμένα το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Αυτά όλα, αγαπητά αδέρφια, που γραφτήκαν, αγαπητά αδέρφια, για να πιστεύσουμε στο Χριστό. Και ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχουμε, αγαπητά αδέρφια, μέσα στην καρδιά μας είναι η πίστη. Χωρίς πίστη, μας λέει η Αγία Γραφή, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να ευχαριστήσει τον Θεό, να τον ευαρεστήσει. Η πίστη, αγαπητά αδέρφια, είναι ένα δώρο από τον Θεό μέσα στις καρδιές μας. Και σήμερα το βραδινό, αγαπητέ μου αδερφέ, αν μέσα στην καρδιά σου υπάρχει πίστη, να δοξάσεις τον Θεό. Γιατί αυτή η πίστη είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού σε σέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια, που και στη δικιά μας καρδιά φωλιάζει αυτή η πίστη. Η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στα λόγια Του. Και ευχαριστούμε, αγαπητά αδέρφια, τον Κύριο, γιατί κάποια μέρα ακούσαμε και εμείς το Ευαγγέλιο. Και εγώ το 1990, ήμουν παιδάκι τότε μικρό, έκτη δημοτικού, αλλά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και μιλήσαν στην οικογένειά μας για το Λόγο του Θεού, για το Ευαγγέλιο. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί ο Θεός άνοιξε την καρδιά μας και έβαλε πίστη μέσα μας στα αυτά τα λόγια που ακούγαμε. Δόξα στον Θεό. Και σε αυτό το Ευαγγέλιο, αγαπητά αδέρφια, στην καλή αγγελία, ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι ο Θεός μας αγαπάει. Αγαπητά αδέρφια, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δόξα στον Θεό. Ποιος άνθρωπος έξω στον κόσμο ξέρει με πίστη μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον αγαπάει? Ποιος άνθρωπος έχει γευτεί δια της πίστεως την παρουσία του Θεού? Αυτά τα πράγματα, αγαπητά αδέρφια, είναι πολύ πολύτιμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη που κάνει και μας κρατάει μέχρι σήμερα στην πίστη. Δόξα στον Θεό. Και αυτό είναι δώρο του Θεού. Και σήμερα, αγαπητά αδέρφια, ότι είμαι εδώ πέρα μετά από 25 χρόνια και υπάρχει ακόμα αυτή η πίστη μέσα στην καρδιά μου, είναι δώρο και χάρη Θεού. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος κάνει ένα θαύμα, αγαπητά αδέρφια, μέσα στη ζωή μας, σε όλους μας, μας σώζει, αλλά εξίσου μεγάλο θαύμα είναι ότι μας διατηρεί στην πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μην σας φάνει μικρό πράγμα, ο Απόστολος Παύλος, όταν πια θριαμβευτής τελειώνει τη ζωή του, αυτό το οποίο λέει και μοιράζεται μαζί μας, ο θρίαμβος του είναι ότι τον καλόν αγώνα ηγονίστη, την πίστη διατήρησα. Δόξα στον Θεό. Δηλαδή ο θρίαμβος του Αποστόλου Παύλου, αγαπητά αδέρφια, στο τέρμα, είναι ότι με τη χάρη του Θεού αγωνίστηκε και αυτή την πίστη που φύτεψε ο Θεός με στην καρδιά του μία μέρα, όταν το συνάντησε στον δρόμο για τη Δαμασκό,
αυτή την πίστη μετά από, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, αλλά ήταν πάνω από 30-40 χρόνια, αυτή την πίστη την κράτησε μέσα στην καρδιά του και τη διατήρησε, δόξα στον Θεό. Και αυτή η πίστη, αγαπητά αδέρφια, είναι που του έδωσε και το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών, δόξα στον Θεό. Αυτή η πίστη είναι το εισιτήριό μας για να πούμε στην αιώνια ζωή. Εδώ πέρα έτσι λέει: πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια μέρα, αγαπητά αδέρφια, όταν θα έρθει η ώρα να περάσουμε στην απέναντι όχθη, ο καθένας από εμάς, είτε όλοι μαζί με την αρπαγή, ο Κύριος θα δει αν έχουμε αυτό το εισιτήριο της πίστης στα χέρια μας. Δόξα στον Θεό. Και θα μας ελέγξει ο Κύριος εκεί πέρα. Θα φανεί η πίστη μας. Δόξα στον Θεό. Γιατί, αγαπητά αδέρφια, χωρίς πίστη δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε στην απέναντι μεριά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα μου πείτε, είναι δυνατόν να χάσει κάποιος την πίστη του? Είναι δυνατόν κάποιος να ξεκινήσει με πίστη και στο δρόμο, στην πορεία, να αυτή η πίστη να φθήνει και να τη χάσει στο τέλος και να μην μπορέσει να μπει? Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή, αδέρφια. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Ημένιο και τον Φιλητό, οι οποίοι, λέει, εναβάγησαν κατά την πίστη. Ναυάγια, αγαπητά αδέρφια, ναυάγια πίστεως. Και αγαπητά μου αδέρφια, δεν θέλω να είμαι στη ζωή μου να καταλήξω ένα ναυάγιο πίστης, δόξα στον Θεό. Θέλω εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός, εγώ και η οικογένειά μου, να έχουμε όλοι στο χέρι το εισιτήριο, δόξα στον Θεό, την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, στην πίστη, στη θυσία που έκανε ο Χριστός για μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, δόξα στον Θεό. Και μέσα στη ζωή, αγαπητά αδέρφια, η πίστη στο Χριστό είναι ένα κόσμημα για τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι κάτι πολύ όμορφο η πίστη. Και οι αδελφοί μας, όλα μας τα αδέρφια είναι όμορφα γιατί πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αλλά επειδή αστέρας διαφέρει από αστέρους κατά τη δόξα, υπάρχουν κάποια αδέρφια μας τα οποία ξεχωρίζουν για την πίστη τους. Δόξα στον Θεό. Και πόσο, αγαπητά αδέρφια, όμορφο είναι να βλέπουμε αδέρφια τα οποία στέκονται στο θέλημα του Θεού χρόνια ολόκληρα και κρατάνε την πίστη. Δόξα στον Θεό. Πιστέψανε στο Θεό νέοι και τώρα έχουν άσπρα μαλλιά, αλλά όμως μέσα τους έχουν ζωντανή πίστη. Έχουν φλόγα μες στην καρδιά τους. Δεν τους βλέπεις έτσι γερασμένους πνευματικά, αποκαμωμένους, δόξα στον Θεό, αλλά τους βλέπεις ανθρώπους ζωντανούς, ανθρώπους με πίστη, ανθρώπους με όρεξη, ευχαριστούμε τον Θεό, ανθρώπους οι οποίοι σαν το δέντρο έχουν ρίξει βαθιές ρίζες, δόξα στον Θεό, πάνω στο Λόγο του Θεού, και τους βλέπεις πώς κρατάνε το Ευαγγέλιο. Δεν μετακινούνται από το Ευαγγέλιο, το κρατάνε γερά. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού και δεν είναι διατεθειμένοι να το αλλάξουν καθόλου, δόξα στον Θεό. Και λέει η Γραφή, πολλιά ευρισκομένη εν οδό δικαιοσύνης είναι δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αγαπητά αδέρφια, βέβαια έχουμε και στη Γραφή πολλά παραδείγματα, έτσι, ανθρώπων οι οποίοι ήταν άνθρωποι πίστεως. Και έχουμε αυτό το πανόραμα στους Εβραίους, στην προς Εβραίους επιστολή, το πανόραμα της πίστης, όπου εκεί πέρα, αγαπητά αδέρφια, ο Θεός μας δείχνει ασπίδες πίστης, δόξα στον Θεό. Και έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στο Άσμα των Ασμάτων, το οποίο περιγράφει ουσιαστικά αυτό το ιότα αλφα κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, και περιγράφει την ύμφη στην 618 στο Δέλτα 4. Λέει, ο τράχυλός σου ως ο πύργος του Δαβίδ, ο οκοδομημένος διαοπλωθήκη, επί του οποίου κρέμανται χίλιοι θηρεοί, πάντες ασπίδες ισχυρών. Δόξα στον Θεό. Ήταν εκεί πέρα ο πύργος του Δαβίδ, αγαπητά αδέρφια, και εκεί πέρα κρεμάγανε τα όπλα τους και κρεμάγανε και τις ασπίδες, δόξα στον Θεό, των ισχυρών. Και εμείς, αγαπητά αδέρφια, δόξα στον Θεό, βλέπουμε αυτές τις ασπίδες των ισχυρών να κρέμονται σε αυτό το
το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο των Εβραίων και βλέπουμε την ασπίδα του Αβραάμ, την ασπίδα της πίστης που είχε ο Γεδεών, που είχε ο Νόε, που είχε ο Άβελ, δόξα στον Θεό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, αγαπητά αδέρφια, κρατήσανε την πίστη και σταθήκανε μέσα στη ζωή τους, δόξα στον Θεό. Και μάλιστα, αγαπητά αδέρφια, για μας, μας δίνει μια συμβουλή ο Λόγος του Θεού. Σε εμάς που έχουμε άλλους αδερφούς προπορευόμενους και μας λέει πείθεστε στους προϊσόντες σας και υπακούετε σε αυτούς και ακόμα μας λέει να έχουμε προ οφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών και να μιμούμαστε την πίστη τους, δόξα στον Θεό. Να βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, πώς αυτοί οι άνθρωποι διατηρήσαν την πίστη, δόξα στον Θεό. Και μέσα από τη γραφή, αλλά και μέσα στην Εκκλησία, δόξα στον Θεό. Και είναι πολύ καλό να είμαστε κοντά, αγαπητά αδέρφια, σε παλιότερους αδερφούς, οι οποίοι στέκονται καλά, δόξα στον Θεό. Πολύ σημαντικό. Και ειδικά για εμάς τους νεότερους. Αλλά είναι μια αλυσίδα, αγαπητά αδέρφια, η Εκκλησία. Οι γενιές μέσα στην Εκκλησία είναι μια αλυσίδα και πρέπει να είμαστε αλυσίδα, δόξα στον Θεό. Οι νέοι δεν είναι ξέχωρο κομμάτι από τους γερόντους, ούτε οι μεσήλικες κάποιο ξέχωρο κομμάτι, αλλά όλοι είμαστε μια αλυσίδα και μια γενιά δίνει τη σκυτάλη στην άλλη γενιά, δόξα στον Θεό. Και επίσης μια συμβουλή ωραία του Λόγου του Θεού είναι οι μεγαλύτεροι αδερφοί και οι πιο έμπειροι αδερφοί να παίρνουμε στο έργο του Θεού κοντά μας νεότερους αδερφούς, δόξα στον Θεό. Όχι μόνο οι νεότεροι να προσκολούνται στους μεγαλύτερους, αλλά και οι μεγαλύτεροι αδερφοί να παίρνουν κοντά τους νεότερους. Γιατί τότε ο νεότερος αδερφός μπορεί και βλέπει το πολίτευμα, βλέπει την πίστη, δόξα στον Θεό, και οικοδομείται μέσα του. Εμείς, αγαπητά αδέρφια, θέλουμε να διατηρήσουμε την πίστη μας και θέλουμε να αυξηθούμε και στην πίστη, δόξα στον Θεό. Η πίστη, εκτός ότι, αγαπητά αδέρφια, το σημαντικότερο είναι ότι μας μεταφέρει τη ζωή του Χριστού μέσα μας, μας δίνει αιώνια ζωή. Η πίστη, αγαπητά αδέρφια, κάνει τον άνθρωπο ευλογημένο. Η πίστη στο Λόγο του Θεού, αγαπητά αδέρφια, είναι το κλειδί με το οποίο ξεκλειδώνει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Δόξα στον Θεό. Εάν, λέει ο Ιάκωβος, δεν έχουμε πίστη και είμαστε δείγνωμοι στη ζωή μας, να μην περιμένουμε να πάρουμε από το Θεό πολλά πράγματα. Και μάλιστα το πολλά πράγματα το λέω εγώ. Ο Ιάκωβος λέει να μην περιμένουμε να πάρουμε κάτι από το Θεό. Δόξα στον Θεό. Η πίστη, αγαπητά αδέρφια, έχετε και φέρνει την παρουσία του Χριστού κοντά μας. Δόξα στον Θεό. Ο Χριστός κατοικεί δια της πίστεως στην καρδιά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κατοικήσει ο Θεός. Και όπου υπάρχει απιστία, ο Χριστός δεν μπορεί να μείνει, φεύγει. Αν σήμερα το βραδινό υπήρχε απιστία ανάμεσά μας, ο Χριστός δεν θα ήταν ανάμεσά μας, αδέρφια. Και δεν θα μπορούσε να ενεργήσει κιόλας. Αλλά επειδή πιστεύουμε στον Κύριο, ο Θεός είναι ανάμεσά μας και ο Θεός ενεργεί. Δόξα στον Θεό. Και βλέπουμε το παράδειγμα με τους συμπατριώτες του. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Πώς ενώ όλες οι πόλεις γύρω βλέπανε θαύματα, βλέπανε ευλογίες, χαρές, βλέπανε το χέρι του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι καταφέρανε και αποκλειστήκαν από την ευλογία του Θεού τελείως. Και η αιτία δεν ήταν, αγαπητά αδέρφια, άλλη από την απιστία τους. Δόξα στον Θεό. Όμως, αγαπητά αδέρφια, έρχεται το ερώτημα από τι προέρχεται η πίστη. Δόξα στον Θεό. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε, έτσι δεν είναι? Δόξα στον Κύριο. Αγαπητά αδέρφια, έχει ένα εδάφιο ο Ιωάννης που είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό και πάρα πολύ ωραίο και ο Ιωάννης μιλάει πάρα πολύ στο Ευαγγέλιο για την πίστη. Στα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο, λέει «Ως της πιστεύεις αυτόν δεν κρίνεται, ως όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο
και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πάσον στις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, δι' να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Όσοι όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως, δι' να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράχθησαν κατά Θεό. Δόξα στο Θεό. Έχετε, αγαπητά αδέρφια, σε κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου η φωνή του Ευαγγελίου. Η φωνή του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δόξα στο Θεό. Κάποτε ακούσαμε και το Ευαγγέλιο. Και ήρθε το φως και μας φώτισε, αγαπητά αδέρφια, και το Ευαγγέλιο είναι φως. Ο λόγος του Θεού, αγαπητά αδέρφια, χωρίς ότι μας φανερώνει την αγάπη του Θεού για μας, μας φανερώνει και το ποιοι είμαστε. Και ο άνθρωπος, ο οποίος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό, το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει είναι ότι ο Θεός είναι Άγιος και εγώ είμαι αμαρτωλός. Αυτό, αγαπητά αδέρφια, είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, γιατί όταν πέσει το φως, φαίνεται, αγαπητά αδέρφια, το σκοτάδι. Δόξα στον Θεό. Όσο ο άνθρωπος περπατάει στο σκοτάδι, νομίζω ότι περπατάει καλά. Και μπορεί να είναι τα ρούχα μου τσαλακωμένα, λερωμένα. Αν περπατάω τη νύχτα έξω στην επαρχία, σε έναν δρόμο, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν φαίνομαι. Αν όμως ξαφνικά έρθω στην πόλη όπου υπάρχουν φώτα, εκεί πέρα βλέπω πραγματικά το ποιος είμαι και το τι φοράω, δόξα στον Θεό. Και αγαπητά αδέρφια, το κρίσιμο σημείο είναι πώς θα αντιδράσει ο άνθρωπος σε αυτή τη στιγμή. Πώς θα αντιδράσει ο άνθρωπος την ώρα που θα πέσει πάνω το φως του Χριστού. Δόξα στον Θεό. Εδώ πέρα βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων η οποία δεν θέλει να κάτσει στο φως. Δεν θέλουν να διορθώσουν την οδό τους. Δεν δέχονται την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Δεν τον θέλουν τον Χριστό. Και αυτό μέσα τους, αγαπητά αδέρφια, δίνει το δικαίωμα στο διάβολο να έρθει και να τους γεμίσει την καρδιά με απιστία. Δόξα στον Θεό. Έχετε λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος μισεί το φως, θέλει να πράττει το σκοτάδι και απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου του τυφλώνει το μυαλό. Του τυφλώνει το νου να μην επιλάμψει ο φωτισμός της δόξας του Ευαγγελίου του Χριστού. Και ακούει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του μιλάς για την αγάπη του Θεού και δεν μπαίνει τίποτα μέσα του. Δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι η καρδιά του, αγαπητά αδέρφια, πατημένη γη. Είναι ποτισμένη από απιστία, δόξα στον Θεό. Και η αιτία είναι αυτή, αγαπητά αδέρφια, ότι δεν θέλει να υπακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, στην ομιλία του στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, λέει ότι αυτό το οποίο κήρυτα, λέει, είναι, λέει, την εις τον Θεό μετάνοια και την πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν, αγαπητά αδέρφια, η πίστη είναι συνδεδεμένη με τη διάθεσή μας να υπακούσουμε στο Θεό. Και αυτό ίσχυε, αγαπητά αδέρφια, την πρώτη μέρα που ακούσαμε το Λόγο του Θεού, αλλά ισχύει και τώρα. Δόξα στον Θεό. Η πίστη έχει ένα αδελφάκι, θα λέγαμε. Και το αδελφάκι αυτό είναι η υπακοή. Δόξα στον Θεό. Χωρίς πίστη δεν υπάρχει υπακοή. Αλλά και χωρίς υπακοή δεν υπάρχει πίστη. Δόξα στον Θεό. Και μοιάζει, αγαπητά αδέρφια, σαν τη βίδα με το παξιμάδι. Όσο πιο πολύ πιστεύουμε, τόσο πιο πολύ υπακούμε. Και όσο πιο πολύ υπακούμε, τόσο πιο πολύ πιστεύουμε. Δόξα στον Θεό. Και προχωράει ο άνθρωπος, από τη στιγμή που τον καλεί ο Θεός, από πίστη σε υπακοή και από υπακοή σε πίστη. Δόξα στον Θεό. Μοιάζει λίγο με τη σχέση του άνδρα με τη γυναίκα. Λέει, ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα και η γυναίκα υπακούει στον άντρα. Ποιος θα κάνει την αρχή? Δόξα στον Θεό. Ο άντρας θα αγαπάει τη γυναίκα ή η γυναίκα θα υπακούει στον άντρα επειδή την αγαπάει? Και ο άντρας θα την αγαπάει επειδή τον υπακούει? Δόξα στον Θεό.
Αλλά στη δικιά μας σχέση με τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, το πρώτο βήμα το κάνει ο Θεός. Δόξα τω Θεώ. Από εμάς τι περιμένει? Ανταπόκριση. Και σήμερα το βραδινό, αγαπητά αδέρφια, αλλά και κάθε μέρα ο Θεός περιμένει από εμάς ανταπόκριση. Δόξα στο Θεό. Περιμένει, αγαπητά αδέρφια, αυτή η πίστη που φύτευσε αυτός θαυματουργικά μες στην καρδιά μας να καρποφορήσει. Δόξα στο Θεό. Και αυτό θα το κάνουμε εμείς. Δόξα στο Θεό. Υπάρχει ένα μέρος, αγαπητά αδέρφια, του Θεού. Υπάρχει ένα μέρος δικός μας. Λέει, πλησιάσατε στο Θεό και θα σας πλησιάσει και ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Δεν μπορεί να πάμε κουτσό στον ουρανό. Πρέπει να προχωράνε και τα δύο πόδια. Δόξα στο Θεό. Και η υπακοή και η πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό, αγαπητά αδέρφια, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στην Αγία Γραφή. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ψευδοδιδασκαλία και πάρα πολύ μεγάλη αίρεση και πλάνη το να πούμε ότι ο Θεός δεν κοιτάει τα έργα, κοιτάει μόνο την πίστη. Γιατί ο Ιάκωβος τι λέει? Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Δόξα στον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πραγματικά ο Θεός έχει φυτέψει πίστη μες στην καρδιά σου, εσύ πρέπει να ακολουθήσεις και να κάνεις έργα. Δόξα στον Θεό. Ώστε ο Θεός αυτή την πίστη που υπάρχει μέσα σου να την αυξήσει. Βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, το παράδειγμα του λαού του Ισραήλ, οι οποίοι είναι παράδειγμα για μας μέσα στην Αγία Γραφή. Και βλέπουμε την πορεία, πώς περπάτησε μέσα στην έρημο, η οποία παρομοιάζει τη δικιά μας πορεία για τον ουρανό. Τελικά, αγαπητά αδέρφια, φτάσανε στο τέρμα και δεν είχαν το εισιτήριο. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Λέει στους Εβραίους, δια απιστία δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσαι. Φτάσανε μπροστά, ο Θεός τους τα έχει όλα έτοιμα. Και την τελευταία στιγμή, αγαπητά αδέρφια, καταλάβαν ότι δεν είχαν το εισιτήριο μαζί τους. Δόξα στο Θεό. Φοβερό πράγμα αυτό. Να περπατάς μια ζωή με το Θεό, υποτίθεται, να νομίζεις, και να φτάσεις την τελευταία στιγμή, την ώρα που πεθαίνεις, την ώρα που είναι να μπεις στον ουρανό, την ώρα που γίνεται η αρπαγή, και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχεις την πίστη, δεν έχεις το εισιτήριο. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Δόξα στο Θεό. Εκείνοι οι άνθρωποι τελευταία στιγμή ξεμείνανε. Τους είπε ο Θεός, μπείτε μέσα και καταλάβετε τη γη, και δεν μπορέσανε. Μείνανε εκεί πέρα. Φοβερό πράγμα. Δόξα στο Θεό. Και μας φανερώνει, αγαπητά αδέρφια, εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού τον δρόμο αυτών των ανθρώπων και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η απιστία στην καρδιά τους. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είδανε θαύματα αυτοί οι άνθρωποι. Και την Εφέλη είδανε, και το μάνα φάγανε, και το χάλκινο φίδι βλέπανε και γιατρευόντουσαν, και τη θάλασσα να ανοίγει. Εμείς τόσα θαύματα έχουμε δει κι εμείς, αλλά δεν έχω δει καμιά ερυθρά θάλασσα να ανοίγει στη ζωή μου, αλλά αυτή την είδαν όμως. Την ερυθρά θάλασσα να ανοίγει μπροστά τους και περάγανε μέσα, σαν από ξηρά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν καταφέρανε να πιστέψουν μέχρι τέλους? Πώς ενώ βλέπανε θαύματα, η πίστη τους αντί να αυξανόταν, μειωνόταν? Γιατί, αγαπητά αδέρφια, σκληρύνθηκε, λέει, η καρδιά τους από την απάτη της αμαρτίας. Δόξα στον Θεό. Και ο μεγαλύτερος εχθρός της πίστης μας είναι η αμαρτία, η ανυπακοή στο Θεό. Δόξα στον Θεό. Αν μέσα στη ζωή μου έχω αμαρτία, αυτή η αμαρτία ροκανίζει την πίστη μου. Δόξα στον Θεό. Και κάποια στιγμή δεν θα έχω πίστη. Θα με βγάλει στον κόσμο αυτή η αμαρτία. Δόξα στον Θεό. Και βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, ότι η αμαρτία σιγά σιγά σκληραίνει την καρδιά και την πορώνει. Αν την αφήσουμε, αν την αφήσουμε την αμαρτία μέσα στη ζωή μας, και οποιαδήποτε και είναι αυτή, όσο μικρή ή όσο και μεγάλη να είναι. Δόξα στον Θεό, δεν έχει σημασία το μικρή μεγάλη, σημασία έχει πως εγώ τη διαχειρίζομαι, δόξα στον Θεό. Και αν την αφήσω, λοιπόν, αυτή η αμαρτία θα έρθει σιγά σιγά να την κάνει την καρδιά μου σκληρή σαν πέτρα και πορωμένη. Και θα βλέπω τα θαύματα του Θεού, αγαπητά αδέρφια, και θα είμαι ολιγόπιστος, θα είμαι αδύνατος, θα είμαι φτωχός πνευματικά, δόξα στον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς, αγαπητά αδέρφια, όμως,
Δεν είμαστε, λέει, εκ των σειρωμένων στο πίσω, αλλά από τους πιστεύοντας προς τη σωτηρία της ψυχής μας. Δόξα στο Θεό. Και αγαπητά αδέρφια, ήθελε σήμερα το βράδυ ο Θεός όλους μας να μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την καρδιά μας και να προχωρήσουμε με τον Κύριο. Δόξα στο Θεό. Να πάρουμε καινούριες αποφάσεις και να δούμε μέσα στη ζωή μας αν δεν αυξανόμαστε στην πίστη, αν βλέπουμε ότι έχουμε τελματώσει πνευματικά, να δούμε μήπως υπάρχει κάτι στη ζωή μου το οποίο ανυπακοεί στον Κύριο. Δόξα στο Θεό. Και να πάμε στο Θεό με ειλικρίνεια, γιατί αγαπητά αδέρφια, ο Θεός ξέρει τι λέει την πλάση μας, ότι είμαστε άνθρωποι. Δόξα στο Θεό. Δεν μπορώ να πω ότι θα ασφάλω, δόξα στον Κύριο. Όταν ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, βάζει και τον εαυτό του μέσα, ότι εις πολλά πτεώμενα αδελφοί άπαντες. Δόξα στον Θεό. Άρα, αφού φταίμε όλοι σε πολλά, τι θα κάνουμε? Μας έχει δώσει ο Θεός, αγαπητά αδέρφια, το φάρμακο. Δόξα στον Θεό. Το φάρμακο το οποίο περιφρουρεί την πίστη μας και την κρατάει αλόβητη από την αρρώστια της αμαρτίας. Και αυτό το φάρμακο είναι η μετάνοια. Δόξα στον Θεό. Μα μετανόησα πριν 25 χρόνια. Αγαπητά αδέρφια, έχουμε ανάγκη να μετανοούμε κάθε μέρα. Δόξα στον Θεό. Τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια, αγαπητά αδέρφια, σημαίνει ότι βλέπω τον εαυτό μου ποιος είναι, μέσα από τον καθρέφτη, που είναι ο Λόγος του Θεού, και δεν φεύγω σαν την κατσαρίδα που φεύγει όταν ανοίγουμε το φως, αλλά πάω κάτω από το Λόγο του Κυρίου και λέω, Κύριε, αυτός είμαι. Κύριε, μετανοώ για την αμαρτία μου, μετανοώ για την αδυναμία μου, μετανοώ γιατί σήμερα δεν περπάτησα όπως ήθελες εσύ, Κύριε. Σε λύπησα εδώ, σε λύπησα εκεί, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με και δώσ' μου τη δύναμη να περπατήσω μαζί σου. Δόξα στον Θεό. Και όταν, αγαπητά αδέρφια, προφυλάζουμε την καρδιά μας με τη μετάνοια, αγαπητά αδέρφια, τότε έχετε η πίστη μέσα μας και συντηρείτε. Δόξα στον Θεό. Πώς όμως, αγαπητά αδέρφια, τι κάνει ο Θεός και μας αυξάνει την πίστη? Όταν εμείς μετανοούμε, όταν προσέχουμε να μένουμε στο θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να δοκιμάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο, τι γίνεται και αυξάνει την πίστη μας? Δόξα στον Θεό. Αγαπητά αδέρφια, ο Θεός μας έχει δώσει μέσα και κανάλια για να μπορεί να μας αυξάνει την πίστη. Δόξα στον Θεό. Και το πρώτο πράγμα, αγαπητά αδέρφια, που αυξάνει την πίστη μας είναι η ίδια η παρουσία του Θεού. Όταν η καρδιά μας γεμίζει από την παρουσία του Κυρίου, αυτόματα, αγαπητά αδέρφια, η πίστη μας αυξάνει. Δόξα στον Θεό. Η παρουσία του Θεού μεταδίδει πίστη στον άνθρωπο. Όπως μεταδίδει θερμότητα ένα ζεστό σώμα, ένα καλοριφέρ. Δόξα στον Θεό. Αισθανόμαστε, αγαπητά αδέρφια, την αγάπη του Θεού. Αισθανόμαστε το πνεύμα του Θεού και λέει, η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας για Αγίου Πνεύματος. Και μας επισκέφεται ο Κύριος, πλημμυρίζει η καρδιά μας με την ευλογία του Κυρίου, με το Άγιο Πνεύμα, δόξα στον Θεό. Και μας λέει ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι πίστη. Δηλαδή, όταν αφήνω το Πνεύμα του Θεού να έρθει μέσα μου και να κατοικεί και να αναπαύεται ο Παράκλητος, τότε, αγαπητά αδέρφια, μέσα μου η πίστη φροντίζεται, δόξα στον Θεό. Ο Παράκλητος φροντίζει την πίστη μου, δόξα στον Θεό. Και βέβαια αυτό που δημιουργεί πίστη μέσα στην καρδιά μας είναι και ο Λόγος του Θεού, δόξα στον Θεό. Είναι κάτι το οποίο είναι υπερφυσικό, κάτι το οποίο είναι θαυμαστό. Εγώ όταν σου μιλήσω και σου πω κάτι, τα λόγια μου ίσως να είναι, αν δεν είναι χρησμένα από το Πνεύμα το Άγιο, είναι αδύνατα. Δεν έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν πίστη μες στην καρδιά σου. Όμως ο Λόγος του Θεού, αγαπητά αδέρφια, επειδή είναι η φωνή του Δημιουργού, έχει κάτι το οποίο μέσα μας γεννάει την πίστη. Όταν είμαστε βέβαια στη σωστή θέση. Όταν περπατάμε στο φως, όπως είπαμε. Όταν μένουμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, με διάθεση να υπακούσουμε σε Αυτόν. Τότε
Αγαπητά αδέρφια, η φωνή του Θεού έρχεται και αγγίζει τις χορδές της ψυχής του ανθρώπου. Δόξα στο Θεό. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ σε σένα, ούτε εσύ σε μένα. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει και να αγγίξει την ψυχή σου, παρά μόνο αυτός που δημιούργησε την ψυχή σου. Δόξα στο Θεό. Και λέει ο Χριστός, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Δόξα στο Θεό. Ακούνε τη φωνή μου τα πρόβατα και τη γνωρίζουν, λέει. Πώς τη γνωρίζουν τη φωνή του ποιμένα? Τη γνωρίζουν, λέει, αυτός είναι ο Δημιουργός. Αυτός τώρα που μιλάει είναι ο Κύριος. Είναι αυτός που με έφτιαξε, είναι αυτός που πέθανε για μένα. Πώς το ξέρεις? Δεν ξέρω, το ξέρω. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού, αγαπητά αδέρφια. Δόξα στο Θεό. Όταν μας έχει τύχει πολλές φορές να μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο με προφητεία μες στην Εκκλησία. Δόξα στο Θεό. Και όταν η προφητεία είναι για μας, δεν το αισθανόμαστε ότι μας μιλάει ο Θεός εκείνη τη στιγμή? Πώς το αισθανόμαστε? Δόξα στο Θεό, αφού μπορεί να πει κάτι εκείνη τη στιγμή που να αγγίζει και τον αδερφό τον Κώστα και την αδερφή τη Μαρία, αλλά όμως επειδή αγγίζει την ψυχή μου ο Θεός εκείνη τη στιγμή, ξέρω ότι είναι για μένα. Δόξα στο Θεό. Και παίρνω μαρτυρία μέσα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η φωνή του Θεού, και μάλιστα έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Η πίστη, λέει, είναι εξακοής και η ακοή από το λόγο του Θεού. Δόξα στο Θεό. Άρα λοιπόν, αγαπητά αδέρφια, έχουμε ανάγκη να ακούμε το λόγο του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και σήμερα το βραδινό, αν αυτά τα λόγια είναι από τον Κύριο που λέμε εδώ πέρα και αν είναι από το Πνεύμα το Άγιο, αυτά θα δημιουργήσουν πίστη μέσα μας. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια. Και βέβαια η πίστη μας δημιουργείται καθώς περπατάμε με τον Κύριο. Γιατί όλα αυτά είναι ένα περπάτημα με τον Ιησού Χριστό. Η ζωή μας είναι ένα περπάτημα με τον Κύριο. Όσο περπατάμε με τον Κύριο, θα αυξάνεται η πίστη μας. Δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε τους μαθητές 3,5 χρόνια με τον Κύριο περπατήσαν. Αυξήθηκε η πίστη τους. Δόξα στο Θεό. Στην αρχή όλο λιγόπιστο τους έλεγε ο Κύριος. Γιατί δίστασες όλο λιγόπιστε? Και εμείς πολλές φορές, αγαπητά αδέρφια, είμαστε όλοι λιγόπιστοι. Δόξα στο Θεό. Και εγώ, αγαπητά αδέρφια, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να έχω μέσα μου λιγοπιστία. Και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, Κύριε, την λιγοπιστία μου. Βοήθησέ με. Δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε, αγαπητά αδέρφια, ότι ο άνθρωπος που περπατάει με το Θεό βλέπει τις ευλογίες του Θεού. Και αυτές οι ευλογίες και αυτά τα θαύματα που κάνει ο Θεός έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την πίστη του. Δόξα στο Θεό. Και μ' αρέσει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που φωτίζει μέσα τις καρδιές των μαθητών και λέει για ποιο λόγο πιστεύανε. Παρακολουθεί την πίστη των μαθητών το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και για παράδειγμα λέει στο γάμο της Κανά, τάφη την αρχή των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Δόξα στο Θεό. Έκανε, λέει ο Χριστός, ένα θαύμα. Μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Και αυτό ποιοι το είδανε? Δεν μας αναφέρει κάποιους άλλους. Δεν ξέρω, ο γαμπρός, η νύφη. Δεν μας λέει ότι και πίστεψε ο γαμπρός και έπεσε στα γόνατα και δόξα στον Θεό, ή ο αρχιτρίκλινος εδώ πέρα. Αυτοί τι, δεν ήταν μαθητές του Χριστού, αλλά οι μαθητές του Χριστού, λέει, είδαν τη δόξα του Θεού μέσα από αυτό το θαύμα. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και σε άλλα μέρη το λέει, αγαπητά αδέρφια, θέλω να το βρω. Λέει μετά για τον βασιλικό. Λέει για τον ιό του βασιλικού που θεράπευσε ο Χριστός και του είπε αυτού του ανθρώπου, εάν δεν είδετε, λέει, σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστέψει. Και στο τέλος, αγαπητά αδέρφια, όταν θεραπεύει το παιδί αυτού του ανθρώπου, ενόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνη την ώρα καθήν ο Ιησούς είπε προς αυτόν ότι ο Υιός σου ζει. Και πίστευσεν αυτός και όλη η οικία αυτού.
Δόξα στον Θεό, αγαπητά αδέρφια. Πίστεψε αυτός ο άνθρωπος επειδή έγινε αυτό το θαύμα στη ζωή του. Δόξα στον Θεό. Ήταν η αφορμή να γνωρίσει τον Χριστό. Ήταν η αφορμή να ανοίξει η καρδιά του στο λόγο του Θεού και να δεχτεί τα λόγια του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αγαπητά αδέρφια, έχουμε ανάγκη να λέμε μεταξύ μας τα μεγαλεία του Θεού. Δόξα στον Θεό. Τα μεγαλεία του Θεού αυξάνουν την πίστη μας. Και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό όταν έχουμε κοινωνίες και όταν μαζευόμαστε, να μην τρεπόμαστε, να μην συστελόμαστε, αλλά ό,τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, μικρό ή μεγάλο, να το μοιραζόμαστε με τα αδέρφια μας. Αυτό γιατί? Γιατί αυξάνει την πίστη μας, δόξα στον Θεό. Μιλάμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου, τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου, και έρχεται ο Χριστός μέσα από αυτές τις κοινωνίες της αγάπης και αυξάνει την πίστη μας, δόξα στον Θεό. Και μια τελευταία συμβουλή από το Λόγο του Θεού. Λέει στον Εκκλησιαστή, λέει, το διπλό σκηνί κόβεται δύσκολα και το τριπλό δυσκολότερα. Δόξα στον Θεό. Ο Θεός, αγαπητά αδέρφια, ένα από τους λόγους που μας έχει όλους μαζί σήμερα και κάθε μέρα είναι για να μας κρατάει σταθερούς στην πίστη. Δόξα στον Θεό. Ο ένας στηρίζει, αγαπητά αδέρφια, τον άλλο. Υπάρχει, αγαπητά αδέρφια, περίπτωση ακόμα και καλοί αδελφοί μας κάποια στιγμή, σε κάποια δοκιμασία, σε κάποιο πειρασμό, να τραυματιστεί η πίστη τους. Εκεί πέρα πρέπει, αγαπητά αδέρφια, να είμαστε όλοι μας άγρυπνοι και με προσευχή, με πολύ αγάπη και με πολύ ταπείνωση να πάμε κοντά στα αδέρφια μας και να τους στηρίξουμε. Δόξα στον Θεό. Βλέπετε, αγαπητά αδέρφια, αν ο Απόστολος Πέτρος κάποια στιγμή κόντεψε να χάσει την πίστη του και του είπε ο Χριστός, λέει, Πέτρο, λέει, ο Σατανάς, λέει, ζήτησε να σας κοσκινήσει το σίτο. Αλλά όμως εγώ, λέει, δεήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Δόξα στον Θεό. Εσύ όμως, λέει, όταν επιστρέψεις, τι να κάνεις, να στηρίξεις τον αδερφού σου. Δόξα στον Θεό. Και αν, αγαπητέ αδερφέ, σήμερα αισθάνεσαι στηριγμένος στην πίστη, αν αισθάνεσαι, αγαπητέ αδέρφια, την πίστη σου ζωντανή και δυνατή, να κοιτάξεις, να δεις ποιος αδελφός σου είναι αδύνατος, ποιος αδελφός είναι χτυπημένος και να πας κοντά του και με την αγάπη του Θεού να τον στηρίξεις. Ο Θεός να μας ευλογεί.